Κεφάλαιο 5. Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμη. Είσαι αυτόν ελθόν. Ο Θεός είναι πολύ κοντά μας, αλλά και πολύ ψηλά. Για να κάμψει κανείς τον Θεό, ώστε να κατεβεί, να μείνει μαζί του, πρέπει να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Τότε ο πολυεύσπλαχνος Θεός, βλέποντας την ταπείνωσή του, τον υψώνει ως τους ουρανούς και τον αγαπάει πολύ. Χαρά έστεν το ουρανό, επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το νου για να αναλογίζεται το σφάλμα του, να μετανοεί και να ζητάει συγχώρεση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν θέλει να μετανοήσει για να απαλλαγεί από την μικρή κόλαση που ζει, η οποία τον οδηγεί στην χειρότερη, την αιώνια. Έτσι, στερείται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζουν στον Παράδεισο, κοντά στον Θεό, με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές, τις αιώνιες. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από τον Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπει στο Ευαγγέλιο, γράφει ο άστοτος Υιός, «Εις εαυτόν ελθόν είπε, πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου». Δηλαδή, όταν συνήλθε, όταν μετανόησε, τότε είπε, «Θα επιστρέψω στον Πατέρα μου». Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Γέροντα, ο Αββάς Σαλώνιος λέει, «Εάν θέλει ο άνθρωπος, από πρωί έως εσπέρας, γίνεται εις μέτρων θείων». Τι εννοεί? Η πνευματική ζωή δεν θέλει χρόνια. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον Παράδεισο αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Μπορεί να γίνει άγγελος, μπορεί να γίνει διάβολος. Πα, τι δύναμη έχει η μετάνοια. Απορροφά τη Θεία Χάρη. Έναν λογισμό ταπεινό να φέρει στο νου του άνθρωπος, σώθηκε. Έναν λογισμό υπερήφανο να φέρει, αν δεν μετανοήσει και τον βρει ο θάνατος, πάει, χάθηκε. Βέβαια, ο ταπεινός λογισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τον εσωτερικό αναστεναγμό, την εσωτερική συντριβή. Γιατί ο λογισμός είναι λογισμός, αλλά υπάρχει και η καρδιά. Όλη ψυχή και διανοία και καρδία, λέει ο υμνοδός. Νομίζω όμως ότι ο Αββάς εδώ εννοεί μια πιο μόνιμη κατάσταση. Χρειάζεται ένα διάστημα για να φτάσει κανείς σε καλή κατάσταση. Σφάλω, μετανοώ, συγχωρούμε αυτήν τη στιγμή. Αν έχω αγωνιστικό πνεύμα, μπορώ σιγά σιγά να σταθεροποιήσω μια κατάσταση. Αλλά μέχρι τότε ταλαντεύομαι. Γέροντα, ένας άνθρωπος ηλικιωμένος μπορεί να βοηθήσει πνευματικά τον εαυτό του. Ναι, ίσα ίσα, όταν κανείς γεράσει, του δίνεται η δυνατότητα να μετανοήσει, γιατί φεύγουν οι ψευδαισθήσεις. Πρώτα, επειδή είχε σωματικές δυνάμεις και δεν δυσκολευόταν, δεν καταλάβαινε τις αδυναμίες του και νόμιζε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Τώρα που έχει δυσκολίες και γκρινιάζει, βοηθιέται να καταλάβει ότι δεν είναι εντάξει, ότι χωλαίνει και να μετανοήσει. Αν αξιοποιήσει πνευματικά τα λιγότερα χρόνια της ζωής του που του έμειναν και χρησιμοποιήσει και την πείρα που του άφησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής του που πέρασαν, δεν θα τον αφήσει ο Χριστός, θα τον ελεήσει. Τα δάκρυα της μετανοίας. Η μετάνοια είναι το βάπτισμα των δακρύων. Με την μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε κατά κάποιον τρόπο τον Χριστό, αλλά επειδή έκλαψε πικρός, έλαβε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπλυνε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπεις, ο Θεός πρώτα έκανε την γη, την θάλασσα, όλη την δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά, στο βάπτισμα, αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού, το νερό,
και από το Άγιο Πνεύμα την Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος. Δηλαδή, γέροντα, ο Θεός, όπως τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα, στο βάπτισμα, χρησιμοποιεί το νερό για να τον αναπλάσει. Ναι, το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος. Γι' αυτό ο ιερεύς, κατά το βάπτισμα, βουτάει τον άνθρωπο στο νερό. Ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα. Καθαρίζεται από τις αμαρτίες. Τον επισκιάζει η χάρις του Θεού. Ενδύεται τον Χριστό και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Αυτό είναι το έργο του βαπτίσματος. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός στον Νικόδημο όταν τον ρώτησε πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί. Αμήν, αμήν, λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού. Με το βάπτισμα γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό ο άνθρωπος, όταν δεν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα, έχει πολύ θεία χάρη. Αλλά και όταν το μολύνει, υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν συναισθανθεί το σφάλμα του και πονέσει γι' αυτό, ξεπλένεται κατά κάποιον τρόπο με τα δάκρυα της μετάνοιας και έρχεται πάλι η χάρις του Θεού. Γέροντα, εγώ χρόνια τώρα έχω να κλάψω για ένα σφάλμα μου. Δεν έχω ούτε ένα δάκρυ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πραγματική μετάνοια. Δεν πονάς για ένα σφάλμα που κάνεις? Πονάω, αλλά ίσως είναι ρηχός ο πόνος. Από τα δάκρυα μη βγάζεις συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετανοίας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά. Ένας ο καημένος έλεγε: «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ούτε ένα δάκρυ. Η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τι σκληροκαρδία, αχ!» Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν ότι ήταν πολύ σκληρός, γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά. Γογκούσε ο καημένος και έβλεπες έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς του. Ενώ άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξιάτικο καιρό. Βλέπει λόγου χάρη κάποιον δυστυχισμένο. Συγκινείται. Κλαίει λίγο και ένα και ένα λέει: «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου?» Ή αν προσευχηθεί και χύσει λίγα δάκρυα, λέει: «Α, η προσευχή μου εισακούγεται, γιατί γίνεται με τα δακρύα», για να πάβει το λογισμό του. Υπάρχουν και τα παρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι τα καλλίστικα. Δεν έχουν μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό. Τότε ο άνθρωπος κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Πληγώνεται, γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων, και όχι γιατί λύπησε τον Θεό και υποφέρει διπλά. Στον ανταρτοπόλεμο, ένας καπετάνιος από τους αντάρτες, ο Θεός να του χαρίζει μετάνοια, είχε πιάσει έναν φτωχό οικογενειάρχη που είχε 9 παιδιά. Τον έβαλε κάτω και τον χτυπούσε αλίπητα, επειδή δεν συμφωνούσε με την ιδεολογία του. Αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα, ήταν κάποτε στην υπηρεσία του. Φώναζε ο καημένος: «Καλά, δεν με λυπάσαι, 9 παιδιά έχω. Δεν θυμάσαι που σε κουβαλούσα και στην πλάτη μου? Τι σου έκανα?» Κάποιος από τους συντρόφους του καπετάνιου, όταν τον είδε να τσαλαπατά τόσο σκληρά, αυτόν τον άνθρωπο του φώναξε: «Ε, τι σου έκανε? Δεν τον λυπάσαι? Οικογενειάρχης άνθρωπος είναι». Αμέσως εκείνος βάζει κάτι κλάματα, επειδή θίχτηκε ο εγωισμός του από την παρατήρηση του συντρόφου του. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά. Είναι σαν τη μεταμέλεια του Ιούδα. Παρέδωσε τον Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους να πει ήμαρτον. Αλλά εκείνοι του είπαν: «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Οπότε προσευλήθη, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε και έλεγε στον Χριστό «ευλόγησον», θα σωζόταν.
το εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Γέροντα, τι είναι το χαροποιό πένθος? Είναι η χαρά που προέρχεται από την λύπη για ένα σφάλμα μας. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος και χαρά. Γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται ο άνθρωπος από φιλότιμο που λείπει σε τον Χριστό. Χαίρεται όμως, γιατί νιώθει θεία παρηγοριά. Ο αμαρτωλός, όταν μετανοήσει ειλικρινά, συγχωρείται από τον Θεό. Αισθάνεται μέσα του θεία παρηγοριά και μπορεί να φτάσει σε πνευματική αγαλίαση. Γέροντα, ο άνθρωπος που αγωνίζεται μπορεί σε όλη του την ζωή να ζει την μετάνοια. Ναι, αν αγωνίζεται σωστά, δεν βλέπει την πρόοδό του, αλλά μόνο τις πτώσεις του και ζει σε συνεχή μετάνοια. Δεν ξέρει ότι στην αρχή πάλευε με ένα δαιμόνιο και ύστερα μπορεί να παλεύει με ένα τάγμα. Γιατί όσο περισσότερη δύναμη καταβάλει κανείς για να ξεριζώσει ένα πάθος και να αποκτήσει μια αρετή, τόσο περισσότεροι εχθροί μαζεύονται και τραβάνε και αυτοί από κάτω τις ρίζες. Τότε, ενώ δεν βλέπει πρόοδο, ωστόσο προοδεύει θετικά και μπορεί μέχρι να πεθάνει να ζει σε αυτήν την κατάσταση, να μην βλέπει πρόοδο, να νομίζει ότι δεν προχωρεί επειδή έχει πτώσεις, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει πρόοδος, γιατί συνεχώς αυξάνει τον αγώνα του και παλεύει όλο και με περισσότερα ταγκαλάκια. Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Τους πεθαμένους τους κλαίνε, τους θαύουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες μας θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στον Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει. Αλλαγή ζωής. Για να σταματήσει ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία, πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει κάθε ερέθισμα που προκαλεί αυτήν την αμαρτία. Ο μέθησος λόγου χάρη, αν θέλει να βοηθηθεί και να μην ξαναπιεί, δεν πρέπει ούτε έξω από ταβέρνα να περάσει. Μικρή προσπάθεια χρειάζεται και καλή διάθεση, και ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Έχει, ας πούμε, κάποιος ένα πάθος. Το αναγνωρίζει, αγωνίζεται να το κόψει, μετανοεί, ταπεινώνεται. Η διάθεση που έχει να κόψει το πάθος του πληροφορεί τον Θεό και τον βοηθάει. Αλλά αν δεν καταβάλει προσπάθεια για να αλλάξει και συνεχίζει να αμαρτάνει, πώς ο Θεός να δώσει τη χάρη του? Η χάρη του Θεού δεν έρχεται σε λανθασμένη κατάσταση, γιατί αυτό δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Αν ήταν έτσι, θα έστελνε ο Θεός την χάρη του και στον διάβολο. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σφάλματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται την χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Γέροντα, ο ένας από τους δύο ληστές που είχαν σταυρωθεί με τον Χριστό, πώς σώθηκε? Εκείνος ανέφηκε από τον τοίχο και μπήκε στον παράδεισο. Η του ληστού μετάνοια τον παράδεισον εσύλησεν. Έκλεψε δηλαδή με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Γέροντα, αν κάποιος έχει αλλάξει ζωή και δεν παραμένει στις παλιές του αμαρτωλές συνήθειες, αλλά μερικές φορές πέφτει σε κάποιο από τα παλιά του αμαρτήματα, σημαίνει ότι δεν έχει μετάνοια? Αν κάνει την προσπάθεια που χρειάζεται και πέφτει, έχει κάποια ελαφρυντικά. Στην αρχή δεν είναι εύκολο, αλλά όταν κανείς καταλάβει πραγματικά πόσο βαρύ ήταν αυτό που έκανε, δεν ξαναπέφτει. Παλιά υπήρχε μετάνοια ειλικρινής. Όταν κάποιος μετανοούσε, δεν γύριζε πίσω. Θυμάμαι μια γυναίκα πόσο με είχε βοηθήσει με την αληθινή της μετάνοια. Είχε πολύ συστολή, ούτε μιλούσε. Είχε βάλει τα μαύρα
σαν καλόγρια ήταν, και φρόντισε ένα εκκλησάκι. Άνευε τα κανδύλια και μόνον που την έβλεπες βοηθιώσουν πολύ. Τώρα βλέπω μερικοί, μόλις αλλάζουν ζωή, αρχίζουν να κάνουν τον δάσκαλο στους άλλους, ενώ μέσα τους υπάρχει ακόμη ο παλαιός εαυτός τους. Να μετανοήσει βέβαια κανείς, να σταματήσει την άσωτη ζωή που ζούσε και να αρχίσει να ζει πνευματικά, αυτό είναι θετική βοήθεια και για τους άλλους. Αλλά από εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, να παρουσιάζεται αμέσως ως πνευματικός άνθρωπος και να κηρύττει, αυτό είναι πλάνη. Δηλαδή, γέροντα, το κάνουμε τη σκέψη να βοηθήσουν τους άλλους? Ναι, για να βοηθήσουν. Πίσω όμως από αυτήν την ενέργειά τους, ιδίως αν ήταν λίγο γνωστοί στον κόσμο, κρύβεται ο υπερήφανος λογισμός. Τώρα οι άνθρωποι θα πάψουν να μιλούν για Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη και θα συζητούν για μένα. Από εκεί να καταλάβεις πόσο λανθασμένα βαδίζουν. Αν νιώθουν πραγματικά το σφάλμα τους, για ένα διάστημα δεν πρέπει να το ξεχάσουν και να ξεθαρέψουν, αλλά να προσέχουν πολύ. Και όταν περνάνε διάφορες ιδέες ή λογισμοί από την παλαιά ζωή τους, να τα διώχνουν σαν βλάσιμους λογισμούς. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν τα αποδέχονται πλέον, ότι ο οργανισμός αντιδρά. Πρέπει δηλαδή να έχει κανείς πολύ ταπείνωση και να έχει συγχαθεί όλα τα παλιά για να αλλάξει πνευματικά. Αν κρατήσει από την παλιά του ζωή μερικά τα οποία εκείνος θεωρεί καλά, μετά μουρνταρεύονται και τα άλλα. Από την στιγμή που έχει έστω και μια μικρή ιδέα για τον παλαιό του εαυτό, δεν βοηθάει ο Θεός, και ό,τι και αν κάνει δεν είναι καθαρό. Γέροντα, όταν αλλάξει κανείς ζωή, πρέπει να ενδιαφερθεί να διορθώσει τον λογισμό που είχαν προηγουμένως οι άλλοι για αυτόν? Δεν θα κοιτάξει εγωιστικά να διορθώσει τον λογισμό των άλλων. Θα κοιτάξει πώς να διορθωθεί ο ίδιος, και τότε θα αναιρεθεί από μόνος του ο λογισμός τους. Αν το στίγμα από την αμαρτωλή ζωή του έχει μείνει στην κοινωνία ή στο στενό του περιβάλλον, αυτό θα σβήσει με την καλή του διαγωγή. Δεν χρειάζεται να μιλάει καθόλου. Θα μιλήσει ο Θεός με τη μετάνοιά του. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Γέροντα, βοηθάει να σημειώνει κανείς τα σφάλματά του για να μην τα ξεχάσει μέχρι να τα εξομολογηθεί? Όταν έχω πονέσει πραγματικά για ένα σφάλμα που έκανα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με ελέγχει η συνείδησή μου. Πονάει η ψυχή μου και το θυμάμαι συνέχεια. Όσο διάστημα μεσολαβεί μέχρι να το εξομολογηθώ, τόσο το σφάλμα δουλεύει μέσα μου, κεντάει την καρδιά μου και ελέγχομαι. Υποφέρω δηλαδή, αλλά και ανταμείβομαι από τον Θεό ανάλογα. Όταν όμως κάνω ένα σφάλμα και δεν το ξανασκέφτομαι, τότε το σφάλμα δεν με κεντάει καθόλου. Το ξεχνάω και μένω αδιόρθωτος. Γι' αυτό μερικοί, ενώ τους κάνεις παρατήρηση για ένα σφάλμα που έκαναν, γελάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αυτό έχει ανέδεια, αδιαφορία. Είναι κάτι τελείως σατανικό. Είδες τι λέει ο Δαβίδ? Την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Παρόλο που ο Θεός τον είχε συγχωρέσει, εκείνος από φιλότιμο πάλι μέσα του πονούσε. Γι' αυτό δεχόταν συνέχεια θεία παρηγοριά. Άλλοι πάλι χάνονται με συνεχείς διαγνώσεις του εαυτού τους. Σημειώνουν σχολαστικά τα σφάλματά τους, δήθεν για να κάνουν πιο λεπτή εργασία. Τα περνάνε από δηληστήριο, ζαλίζονται, αλλά δεν διορθώνονται.
ενώ αν πιάσουν ένα-ένα τα μεγάλα ελαττώματα και αγωνιστούν να διορθωθούν σε αυτά, θα εξαφανιστούν και τα μικρά. Γέροντα, αν κάποιος δεν ζει αημετανία και δοξολογεί τον Θεό, την δέχεται αυτήν την δοξολογία ο Θεός? Όχι. Πώς να δεχθεί αυτήν την δοξολογία ο Θεός? Πρώτα του χρειάζεται μετάνοια, γιατί όταν παραμένει στην αμαρτία, σε τι τον ωφελεί να πει «Δόξασε το δείξεν το φως»? Αυτό έχει ανέδεια. Το μόνο που ταιριάζει να πει είναι «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν ρίχνεις έναν κεραυνό να με κάψεις», γιατί αυτού του είδους η δοξολογία έχει μετάνοια. Μετάνοια αναγκαστική. Γέροντα, ο Αβάς Ισαάκ γράφει «Πάσα μετάνοια, γινωμένη, άνευ της προαιρέσεως, ούτε χαράν περιέχει, ούτε λογίζεται αξία ανταμοιβής». Πώς μπορεί να μετανοεί κανείς χωρίς την προαίρεσή του? Αναγκάζεται να μετανοήσει, μια που ξέπεσε στα μάτια των άλλων, αλλά δεν έχει ταπείνωση. Έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχει μετάνοια χωρίς την προαίρεσή μας? Ναι, είναι η αναγκαστική μετάνοια. Σου ζητάω δηλαδή να με συγχωρέσεις για ένα κακό που σου έκανα, για να γλιτώσω από τις συνέπειες. Αλλά εσωτερικά δεν αλλάζω. Ο διαβολεμένος άνθρωπος κάνει δήθεν ότι μετανόησε και πηγαίνει με πονηριά. Βάζει μετάνοιες με προσποιητή καλοσύνη για να πλανέσει τους άλλους. Αλλά και το να πάει κανείς να πει τις αμαρτίες του στον πνευματικό γιατί φοβάται μήπως πάει στην κόλαση, και αυτό δεν είναι μετάνοια, γιατί δεν είναι ότι μετανοεί για τις αμαρτίες του, αλλά το θέμα είναι να μην πάει στην κόλαση. Μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος στο σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνον εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ. Να, και όταν γίνεται ένας σεισμός, βλέπει κανείς ότι όσοι έχουν καλή προαίρεση συγκλονίζονται, μετανοούν και αλλάζουν ζωή. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, έρχονται προς στιγμήν σε συνέστηση. Μόλις όμως περάσει ο κίνδυνος, πάλι γυρίζουν στην παλιά του ζωή. Γι' αυτό, όταν μου είπε κάποιος ότι στην πόλη που μένει έγινε δυνατός σεισμός, του είπα «Σας κούνησε δηλαδή γερά? Σας ξύπνησε όμως?» «Μας ξύπνησε, μας ξύπνησε», μου λέει. «Πάλι όμως θα κοιμηθείτε», του είπα. Η μετάνοια φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Γέροντα, τι είναι η Θεία Παρηγοριά? Η Θεία Παρηγοριά τι είναι? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα. Ένα παιδάκι κάνει μια μικρή ζημιά. Σπάζει λόγου χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στενοχωριέται και κλαίει, γιατί την θεωρεί πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί. «Καλά παιδάκι μου, μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, θα αγοράσουμε άλλο». Εκείνο όμως, βλέποντας την στοργή του πατέρα του, κλαίει από φιλότιμο περισσότερο. «Δεν μπορώ», λέει, «να μη στενοχωριέμαι. Να, τώρα χρειάζεται το εργαλείο και εγώ το έσπασα». «Παιδάκι μου, δεν είναι τίποτε, παλιό ήταν», του λέει. Αλλά εκείνο πάλι στενοχωριέται. Και όσο στενοχωριέται αυτό, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι, και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς τον Θεό και κλαίει φιλότιμα που λύπησε με τις αμαρτίες του τον Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία αγαλίαση και τον γλυκαίνει εσωτερικά. Αυτή η λύπη έχει μεν πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά.
Όποιος όμως θέλει την Θεία Παρηγοριά, δεν πρέπει να ζητάει παρηγοριά. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει, και τότε θα έρθει μόνη της η Θεία Παρηγοριά. Κάποτε είχε δημιουργηθεί στο Άγιον Όρος ένα θέμα και είχαν εκτεθεί μερικοί. Τυχαία με συνάντησε ένας από αυτούς που είχαν εκτεθεί και μου είπε: «Αχ, και σε ήθελα να με παρηγορήσεις». Και αυτό γιατί τον είχε ξεσκονίσει κάποιος. Και είχε δίκιο άλλος που τον ξεσκόνησε. Όταν το άκουσα, απόρρισα. Να ζητάει παρηγοριά ενώ είχε σφάλι. Αν δεν ζητούσε παρηγοριά, αλλά ταπεινωνόταν και έλεγε: «Έσφαλα, Θεέ μου», θα ερχόταν η θεϊκή παρηγοριά μέσα του. Τώρα αυτός, ενώ είχε σφάλι, ήθελε να του πω: «Δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι. Δεν ήταν και τόσο μεγάλο το φταίξιμό σου. Δεν φταίς μόνον εσύ, φταίει και ο άλλος». Τι παρηγοριά είναι αυτή? Αυτό είναι κοροϊδία. Η Θεία Παρηγοριά έρχεται από την μετάνοια. Όταν η γέροντα, μετά από μια πτώση, ακολουθεί μια κατάσταση μετανοίας, αλλά αισθάνεσαι ένα ψυχικό και σωματικό τσάκισμα, σημαίνει ότι η μετάνοια δεν είναι σωστή. Την πρώτη μέρα δικαιολογείται ένα ψυχικό και σωματικό τσάκισμα. Έπειτα όμως, όταν υπάρχει πραγματική μετάνοια, αν και λυπάται και πονάει εσωτερικά ο άνθρωπος, νιώθει την Θεία Παρηγοριά. Ναι, αλλά δεν ξεχνάει για το σφάλμα του. Ναι, δεν το ξεχνάει. Θλίβεται, παρηγοριέται. Θλίβεται, παρηγοριέται. Ένα σκαμπίλι δίνει στον εαυτό του για το σφάλμα που έκανε. Ένα χάδι δέχεται από τον Θεό. Ένα σκαμπίλι, ένα χάδι. Αυτή είναι η μετάνοια που φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.